είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο βίντεο, και όπως είδατε και κάτι στον τίτλο, θα δοκιμάσω για πρώτη φορά κάποια γλυκά από τα Lidl. Κάποια τα έχω ξαναφάει, κάποια είναι τελείως καινούρια. Δεν έχω φάει βασικά ποτέ στη ζωή μου κάποια από τα αντίστοιχα γλυκά. Είχαμε κάνει ένα βίντεο αντίστοιχο στο YouTube κανάλι, όπου δοκιμάζαμε ακριβό versus φθηνό. Και αποφάσισα, εφόσον ο Αλέξης δοκίμαζε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα από τα Lidl που δεν τα έχω φάει ποτέ, να κάνω κι εγώ αντίστοιχα αυτό το βίντεο, προσθέτοντας εννοείται και κάποια παραπάνω προϊόντα, για να δούμε ποια είναι η πραγματική ποιότητα των προϊόντων αυτών, ώστε να δούμε αν τελικά μου αρέσουν ή δεν μου αρέσουν τα γλυκά από το Lidl και γενικότερα τι γλυκά έχει. Αν θέλετε ένα πιο ολοκληρωμένο βίντεο, μπορείτε να πάτε και στο YouTube με κανάλι, θα το έχω το βίντεο από κάτω για να το δείτε, που εκεί πέρα αναλύουμε πιο πολύ τις γεύσεις τους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ακριβά φαγητά. Έχω πάρει εδώ πέρα μία σακούλα, αυτή εδώ, είναι ανοιχτή, η οποία έχει πάρα μα πάρα πολλά, βασικά έχει όλες τις γεύσεις που μπορείτε να βρείτε. Έχει τύπου wafer and caramel. Έχει πάρα πολλά, κάτι σαν τύπου Mars και όλα αυτά. Oh no! Θα πάρουμε όλα από την αρχή, γιατί είναι όλα τόσο ίδια και τόσο πολλά και δεν ξέρεις τι να τα κάνεις όλα αυτά. Έχω εδώ πέρα ένα caramel and biscuit, το οποίο είναι το Twix πρακτικά. Ο Αλέξης τον μπέρδεψε και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση που μπέρδεψε ένα από τα πιο αγαπημένα του, οπότε μου κίνησε αρκετά το ενδιαφέρον και ας ξεκινήσουμε με αυτό. Να μην το δοκιμάσω. Εδώ έτσι είναι κάπως, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μυρίζει σκούρη σκούρη σοκολάτα. Δεν τη λατρεύω, με ξέρετε. Καθόλου. Μπισκότο, σαν αλμυρό μπισκότο στη βάση, 2-1-2 στρώσεις καραμέλα, περιτριγυρισμένα από σοκολάτα. Wow! Το μπισκότο έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την καραμέλα. Το μπισκότο έρχεται σε πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση με την καραμέλα. Είναι πιο αλμυρό, είναι πιο, δεν ξέρω, είναι πιο στεγνό. Ένα καραμέλα έρχεται και δεν είναι... Wow, πρώτη φορά δοκιμάζω κάτι τέτοιο. Μπορώ να πω ότι μου άρεσε, αλλά δεν είναι αυτό το 10, ρε παιδί μου. Είναι για 9 το συγκεκριμένο, είναι για 9. Και η σοκολάτα που μύριζε σκούρη σοκολάτα δεν είναι τόσο σκούρη σοκολάτα όταν γεύεσαι το σύνολο. Επόμενο λοιπόν είναι ένα candy and chocolate. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτό. Έχει σοκολάτα γάλακτος απ' έξω. Και έχει επίσης candy. Θα φάω κάτι που έχει σοκολάτα γύρω γύρω και μέσα είναι ζαχαρωτό. Για να το ανοίξουμε λοιπόν. Επίσης αυτά είναι τέλεια για κάλαντα, έτσι. Παίρνεις ένα πάκο το οποίο κάνει 2,73 ευρώ και μπορείς να κάνεις κάλιστα, να βάλεις ένα στο κάθε ένα, μία γεύση από τις 5-6 που έχει σε ένα πουγκάκι και να το δώσεις για κάλαντα μαζί με κάποια χρήματα, αν θέλεις κιόλας. Και αυτό μυρίζει σκούρη σοκολάτα. Μπορώ να πω ότι είναι περίπου η ίδια σοκολάτα. Let's try this one. Go inside. Σαν να φρόσω από μέσα. Θυμίζει αρκετά Kiss. Έχω να φάω Kiss από τότε που ήμουν 5-6 χρονών, δεν ξέρω. Και μου έχει μείνει μια άσχημη εικόνα με το Kiss, διότι όταν ήμουν πιο μικρή, είχα φάει λιωμένο Kiss. Από ζέστη. Ήταν κοντά σε κάτι ζεστό και είχε λιώσει. Και μου έχει μείνει κακή έννοια του Kiss, οπότε γι' αυτό έχω να φάω από τόσο μικρή ηλικία. Δεν μου άρεσε καθόλου. Αν σας αρέσει το Kiss και από όσο θυμάμαι το Kiss ότι είναι έτσι σαν αφρός από μέσα, σίγουρα θα σας αρέσει και το συγκεκριμένο. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, του βάζω 1-0. Είμαι πολύ σκληρή, άρα δεν μου άρεσε. Επόμενο λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το Bissimo από την εταιρεία Firenze, που είναι ιταλική. Και είναι κάτι σαν το Kinder Delice, είναι κάτι σαν το 7 Days, κάτι ενδιάμεσο από αυτά τέλος πάντων. Είναι δηλαδή με σοκολάτα, επικάλυψη σοκολάτας, κέικ βουτυγμένο σε ρούμι
και έχει και μέσα μια λωρίδα γάλα. Εδώ μεταξύ είναι τέλειο. Έχει έντονη τη γεύση ρούνι, έντονη τη γεύση σοκολάτα και κέικ. Είναι τέρμα αφράτο το κέικ. Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Η ποιότητα δεν είναι τόσο χάλια. Δηλαδή δεν είναι λίλ χάλια να πεις ότι είναι χάλια. Πολλές φορές τα προϊόντα του Lidl είναι πολύ καλύτερα από κάποια άλλα. Προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ από κάποια άλλα. Το επόμενο επίσης είναι αυτό εδώ πέρα, το Choco and Caramel, που πρακτικά είναι κάτι με σοκολάτα και καραμέλα. Όπως μπορείτε να δείτε και από μέσα, έχει κάτι σαν αφρό. Αχ, ελπίζω να μην είναι σαν αυτό εδώ το προηγούμενο. Όχι. Είναι επιφυλακτική. Μίζει αυτό το αφρολέξ που σας έλεγα με το kiss. Μπορεί εγώ να είμαι τόσο περίεργη για να μην μου αρέσει αυτή η υφή, αλλά ναι, η καραμέλα είναι ωραία. Είναι έτσι κάπως σαν αλμυρή καραμέλα και είναι πάρα πολύ ωραία, ταιριάζει πάρα πολύ. Αλλά με ανατριχιάζει αυτή η υφή που είναι έτσι μαλακό, σαν να έχεις ένα marshmallows λιωμένο μέσα στη σοκολάτα σου. Μου θυμίζει και αυτό το kiss, σε πολύ μικρότερο βαθμό βέβαια. Νομίζω αυτό θα του βάλω όμως ένα 4, γιατί ήταν σίγουρα πολύ καλύτερο το προηγούμενο. Η καραμέλα έρχεται και εξισορροπεί έτσι κάπως λίγο τις γεύσεις και δεν το κάνει τόσο... Επόμενο λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα το χριστουγεννιάτικο στολίδι. Έχω πάρει και άλλα χριστουγεννιάτικα στολίδια γιατί αρέσουν στη μαμά μου αυτά. Και τα έχω ανοίξει. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και δεν ξέρω ποιο από όλα να φάω. Μπα, θα φάω ένα τέτοιο. Αυτό εδώ ας πούμε. Το μοβ. Είναι πιο ωραίο. Είναι και μοβ. Μαμά μου τα βάζει αυτά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχουν σκούρη σοκολάτα. I can smell it. Είναι καλό. Είναι λίγο σκούρη σοκολάτα. Ναι, το συγκεκριμένο είναι ωραίο. Είναι ωραίο, δεν είναι τόσο σκούρη σοκολάτα όσο μυρίζει. Γενικότερα στα Lidl από ό,τι έχω καταλάβει μυρίζουν σκούρη σοκολάτα, αλλά έχουν και κάποιες δόσεις γάλακτος σοκολάτα μέσα, δεν ξέρω γιατί. Το συγκεκριμένο είναι ωραίο, αλλά πιο πολύ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο για φαγητό, είναι πιο πολύ έτσι για στολίδι και για διακόσμηση του σπιτιού, έτσι αν θες να έχεις ένα πολύ ωραίο καλαθάκι να βάζεις διάφορα γλυκά για τα κάλαντα, για τους καλεσμένους σου, να τους κεράσεις κάτι. Κάτι ένα μυστικό ή όπως κάνει η μαμά μου να το βάλει στην κατάψυξη και μετά να το βάλει στο δέντρο. Βασικά θα του βάλω ένα 5 στη γεύση και 6 με τη συσκευασία για να έχει και μια ολοκληρωμένη άποψη το συγκεκριμένο γλυκάκι. Ναι, ένα 6 μαζί με τη συσκευασία. Το επόμενο λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το Cocos and Chocos. Πρακτικά είναι κάτι σαν το Bounty, το οποίο έχει Ινδοκάριδο. Καρύδα δηλαδή, με επικάλυψη σοκολάτας. Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ γεύση με κλειστά μάτια που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο και με τώρα με ανοιχτά μάτια είναι τελείως διαφορετικές. Μπορώ να πω ότι τώρα έχει πιο γλυκιά γεύση. Αν βγάζει νόημα αυτό. Wow. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό νομίζω θα του βάλω 10. Είναι πιο υγιεινό και είναι και εύκολο να το κάνεις μόνος σου. Αν θέλετε να κάνω κάποια συνταγή, why not? Έχει κάνει μαμά μου μια πάρα πολύ ωραία συνταγή για Bounty. Αν θέλετε να την κάνω κι εγώ στο κανάλι μου έτσι για τα Χριστούγεννα που θυμίζουν λίγο χιονούλες τα συγκεκριμένα, γιατί όχι. Οπότε αφήστε μου από κάτω στα σχόλια. Επόμενο είναι το Wafer and Caramel. Το Wafer πρακτικά μάλλον θα εννοεί κάτι σαν βάφλα. Κάτι σαν γκοφρέτα. Δεν είμαι πολύ φαν της γκοφρέτας, αλλά let's try this boy. Είναι κάπως κυματιστό από πάνω και δεν ξέρω γιατί, αν έχει μέσα κάτι. Γκοφρέτα πάω. What? Mind blowing. Είναι σαν να έχει νυφάδες ρυζιού μέσα, όπως έχει crunch. Με μία γκοφρέτα, αλλά η γκοφρέτα έχει γεύση από νυφάδες ρυζιού, αν με πιάνετε.
καραμέλα και σοκολάτα. Wow! Είναι το πιο ωραίο που έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα σε καραμέλα. Είναι τόσο γλυκό, δεν σε μπουχτίζει, είναι... Συνδυάζει έτσι κάπως το sweet and salty, αν με πιάνετε. Πολύ ωραίο, του βάζω ένα 9, γιατί εντάξει το bounty είναι κάτι λίγο παραπάνω. Επόμενο λοιπόν έχουμε αυτήν εδώ πέρα τη σοκολατίτσα, η οποία λέει Christy Choc. Είναι με σοκολάτα και είναι η Fanta Dries You. Την ανοίγουμε και θα δοκιμάσουμε ένα κομμάτι, το οποίο είναι σε γράμμα λάμδα. Σαν το ροζ δημητριακά με σοκολάτα. Τραγανή, θυμίζει πάρα πολύ την κρανς. Είναι λίγο πιο πικρή. Είναι τραγανή, πάρα πολύ τραγανή. Οπότε σας αρέσουν αυτά τα κρτς κρτς που κάνουμε στο στόμα, θα σας αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αρέσει πάρα πολύ. Θα τη βάλω όμως ένα 8, διότι έχει πιο έντονα στοιχεία σκούρη σοκολάτας και όχι τόσο γάλακτος, αν με πιάνεις. Και τελευταίο, άφησα το Snickers. Είναι πρακτικά αυτό το peanut and choco. Αυτό είναι η απομίμησή του, οπότε να το δοκιμάσουμε στη version του Lidl. Α, το τρώω και ανάποδα. Μπράβο κάνεις. Αυτό το βίντεο έχω φάει ένα ολόκληρο κατώ στο μαλλίδι. Πραγματικά τόσο πολλά γλυκά. Είναι τέλειο. Και αυτό το φιστίκι που ακουμπάει τους υαλογόνους αδένες σου κάπου εδώ πέρα. Από την καραμέλα που είναι έτσι λίγο πιο κολλώδη στο στόμα σου, σου παράγει περισσότερο σάλιο. Το λέω πολύ επιστημονικά, το ξέρω αυτή τη στιγμή. Τόσο στεγνό, τόσο κολλώδες όλο αυτό. Και έχει τα φιστίκια που έχει τόσο έντονη γεύση, σαν να τρως φιστικό βούτυρο. Και όλα αυτά. Το στόμα σου παράγει περισσότερο σάλιο και το κάνει... Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό επίσης θα πάρει 9,5. Όπως βλέπετε είμαι λίγο περίεργη στις γεύσεις μου. Πιστεύω ότι και εκείνα τα δύο που έβαλα χαμηλόβαθμα, 0 και 4, δεν θα ήταν τόσο χαμηλά αν δεν είχαν το στοιχείο του λιωμένου marshmallow, σαν ένα marshmallow μέσα στη σοκολάτα. Μπορώ να πω ότι στις γεύσεις μου ναι, είναι αρκετά πράγματα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Και μου άρεσε και πάρα πολύ το συγκεκριμένο βίντεο, οπότε αν θέλετε να πάρετε του δοκιμάζοντας κάποια άλλα προϊόντα που δεν έχω ξαναδοκιμάσει από το Lidl, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε που δοκίμασα νέες γεύσεις που δεν έχω ξαναδοκιμάσει, ναι και εσύ είμαι weirdo, δεν πειράζει. Πολλές φορές επίσης το υποκατάστατο μπορεί να γίνει πραγματικά πολύ καλύτερο από το κανονικό. Το σκέφτομαι τώρα, ας πούμε, wow. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο μου, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι να ενημερώνεστε κάτω πότε να βάζω ένα καινούριο βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!